Δεν έχουν μείνει ανεπηρέαστα και τα ακρεοπολία από τη γενικότερη οικονομική κρίση και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η μέση ελληνική οικογένεια. Αυτό τονίζει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Ένωσης Κρεοπολών Πιερίας. Στην πολιτική κατάσταση της χώρας, η αβεβαιότητα που επικρατεί, η αγορά έχει προβλήματα. Συρρυκνώνεται το εισόδημα των συνταξιούχων και μισθωτών και όσο γίνονται περικοπές μισθών και συντάξεων, τόσο τα μαγαζάκια, τα μικρομάγαζα ζορίζονται και σιγά σιγά κλείνουν. Ο ανταγωνισμός για τα κρεοπολία είναι μεγάλος και γίνεται ακόμη μεγαλύτερος όταν μπαίνουν στο παιχνίδι της πώλησης κρέατος και οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Ωστόσο, η ποιότητα αλλά και οι μικρές γνωστές οικογενειακές επιχειρήσεις είναι αυτές που κρατούν τους καταναλωτές κοντά στα παραδοσιακά κρεοπολία. Ο ανταγωνισμός υπάρχει, όμως επειδή εμείς είμαστε μικρή κοινωνία και οι μικρές κοινωνίες βασιζόμαστε στην εμπιστοσύνη με τον καταναλωτή και στην προσωπική επαφή και έτσι μπορούμε και κρατάμε. Ο κόσμος θέλει την εμπιστοσύνη, θέλει την ποιότητα την οποία εκπροσωπούμε εμείς, την εμπιστοσύνη με τον καταναλωτή και έτσι κρατάμε το μεγάλο μερίδιο της αγοράς εμείς τα τοπικά κρεοπολία, τα κρεοπολία της γειτονιάς. Έχοντας την ποιότητα και την εξυπηρέτηση και την προσωπική επαφή με τον καταναλωτή. Μάλιστα, οι κρεοπόλες έχουν ρίξει κατά πολύ τις τιμές, συρρυκνώνοντας τα δικά τους περιθώρια κέρδους, προκειμένου να προσελκύσουν και να κρατήσουν τους καταναλωτές τους. Τα κέρδη μας, έτσι ώστε, το ποσοστό κέρδος μας, έτσι ώστε να μπορεί ο καταναλωτής άνετα να μπαίνει μέσα στα κρεοπολία και μπαίνει. Σε πολλές περιπτώσεις είμαστε και φθηνότεροι από τις μεγάλες πολυεθνικές. Αν εξαιρέσουμε κάποιες προσφορές που βγάζουν που δεν ξέρουμε την προέλευση και όλα τα υπόλοιπα, σε τις περισσότερες περιπτώσεις είμαστε φθηνότεροι, έχοντας και την ποιότητα. Απλά έχουμε συρρυκνώσει τα κέρδη μας. Οι κρεοπόλες της Πιερίας είναι οργανωμένοι έχοντας το δικό του σωματείο. Τα μέλη του δραστηριοποιούνται σε πάρα πολλούς τομείς, στην εκπαίδευση αλλά και στην ένταξη προγραμμάτων. Έχουν εκδώσει και ένα σχετικό ημερολόγιο με τη βοήθεια πολλών χορηγών. Το σωματείο μας βρίσκεται παρόλη την κρίση. Υπάρχει μια συσπήρωση. Επιτελούμε ένα σημαντικό έργο. Έχουμε οικονομική αυτάρκεια με κάποια προγράμματα που κάνουμε μέσω ΕΣΠΑ, ΛΑΕΚ και εκπαιδεύουμε 25 μελή τμήματα πάνω στο επάγγελμα, marketing και όλα τα υπόλοιπα. Κάνουμε και άλλα προγράμματα voucher μέσω ΕΣΠΑ και από εκεί εξοικονομούμε κάποια έσοδα και μπορεί και λειτουργεί το σωματείο. Η κίνηση στα κρεοπολία αναμένεται να κορυφωθεί από τα μέσα της Μεγάλης Εβδομάδας και έως το Πάσχα.